Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Για άλλη μια φορά μαζί εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Blue Sky, στην εκπομπή Ελληνική Αγωγή, ξεκινώντας τη σημερινή εκπομπή και με το δεδομένο ότι σήμερα έχουμε την μισή σε διάρκεια εκπομπή από τη συνηθισμένη, θα προσπαθήσω να μπω κατευθείαν στο θέμα. Όταν αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μου στην Άλλα να ορίσουμε την 21η Νοεμβρίου ως την ημερομηνία διεξαγωγής αυτού του φροντιστηρίου, αυτής της δεξαμενής σκέψεως της γεωπολιτικής, το κάναμε έχοντας την βαθιά πεποίθηση ότι έρχονται ραγδαίες εξελίξεις στις σχέσεις μας κυρίως με την Τουρκία, αλλά και σε όλα αυτά τα οποία λέγονται εν γέννη εθνικά μας θέματα, και θέλαμε τουλάχιστον οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά και εμείς, μέσα από την συζήτηση η οποία θα αναπτυχθεί αύριο, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πού πάει το πράγμα και τι μέλη γενέστε. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον εγώ, όταν πήρα αυτή την απόφαση, δεν μπορούσα να προβλέψω την ταχύτητα αυτών των εξελίξεων. Και θέλω να σας πω μόνο τι έγινε αυτή την εβδομάδα και τι έγινε σήμερα, για να καταλάβετε το μείζον της αυριανής αυτής συναντήσεως. Όσοι παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην Τουρκία, θα είδαμε κάτι που έπαιξε πολύ λίγο στα ελληνικά δελτία ειδήσεων, παρότι ως γεγονός είναι μείζον, τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μέσα στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση, το Κοινοβούλιο της Τουρκίας, μίλησε για το θέμα των Κούρδων και προανήκειλε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις σε σχέση με τη χρήση της κουρδικής γλώσσης και σε σχέση με τα δικαιώματα που θα αποκτήσουν οι Κούρδοι στη Νέα Τουρκία, αυτοί που φτιάχνουν οι Νεοοθωμανιστές. Θα είδατε τις φοβερές αντιδράσεις που έκαναν διάφοροι συγγενείς νεκρών Τούρκων στρατιωτών έξω από την Εθνοσυνέλευση, αλλά και τις αντιδράσεις του αντιπολιτευόμενου κόμματος εκεί. Όμως, τίποτα δεν επτόησε τον Τούρκο Πρωθυπουργό να προχωρήσει σε αυτή την ομιλία και να ανοίξει θέματα τα οποία μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες στην Τουρκία, λίγα χρόνια, κάτι δεκαετίες, θεωρούνται όχι απειγορευμένα, αδιανόητα και τα συζητήσει κανείς. Με θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει αποδειχθεί ένας συγκλονιστικά ικανός πρωθυπουργός. Κατάφερε να συγκρουστεί με το κεμαλικό κατεστημένο εκεί. Θυμάστε πως με δικαστικές διαμάχες τον κρατούσαν εκτός πολιτικής ζωής, πως κατάφερε να βάλει αχυρανθρώπους στη θέση του εσώτου μπορούσε να νομοποιήσει τη δική του παρουσία, πως κατάφερε συγκρουόμενο με το κεμαλικό κατεστημένο να επιβάλλει το δικό του πρόεδρο δημοκρατίας, τον Γκιούλ, και πως κατάφερε να συλλάβει για πρώτη φορά Τούρκους στρατηγούς, οι οποίοι τώρα δικάζονται και συλλαμβάνονται κι άλλοι με την υπόθεση την περίφημη της Εργενέγκων. Όλα αυτά τι λένε? Ότι η Τουρκία αλλάζει. Αλλάζει με πολύ μεγάλους ρυθμούς, τουλάχιστον αλλάζει ως προς τους στόχους και τον τρόπο της, γιατί η δομή της και οι σκέψεις της παραμένει πάντοτε ίδια. Λοιπόν, αυτοί οι λεγόμενοι νεοοθωμανιστές, τους οποίους εκπροσωπεί η κυβέρνηση Ερντογάν, και τον οποίο, αν θέλετε, ο θεωρητικός είναι ο νυν υπουργός εξωτερικών της γείτονος, ο Αχμέντ Νταβούτογλου, ο οποίος εδήλωσε δημοσίως πριν από δύο εβδομάδες, προς θυμάστε, το διαβάσαμε τις δηλώσεις του και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι στόχος τους είναι να ιδρύσουν εκ νέου τη νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία, μετατρέποντας τις χώρες που βρίσκονται στην επικράτεια της παλαιάς αυτοκρατορίας σε δορυφόρων της Τουρκίας. Ένας απίστευτος λοιπόν δυναμισμός, μία απίστευτη προέλαση της Τουρκίας, με όλα τα δυνατά μέσα, σε όλα τα μέτωπα, που φυσικά δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα, όσο και αν εμείς εδώ κοιμόμαστε ως συνήθως στον ύπνο του δικαίου. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο νέος πρωθυπουργός χώρας, ο κ. Παπανδρέου, την πρώτη μέρα, το πρώτο 24ωρο της ορκομοσίας του, επέλεξε να πάει να συναντήσει στην Τουρκία τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Πρέπει να σας πω ότι ο ένας πρωθυπουργός απέκρυψε από τον ελληνικό λαό την αποστολή στις 30 Οκτωβρίου, την επιστολή του Ερντογάν προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, και μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες και των βουλευτών του λαού και δικές μου, αλλά και άλλων, όπως αναφέρω την επίκαιρη ερώτηση του Γιάννη Κοραντή προς τον Υπουργό Αναπληρωτή Εξωτερικών, τον κύριο Δρούτσα, δεν μας έχουν δώσει ως σήμερα την επιστολή του Ερντογάν για να ξέρουμε τι ακριβώς ζητάει και τι ακριβώς θέλει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι μυστικό. Όμως, όσο και αν θέλουν να κρατήσουν μυστική την επιστολή, και αν μπορούν να την κρατάνε μυστική, δεν μπορούν να κρύψουν το τι κάνει η Τουρκία. Αυτή την εβδομάδα, πριν από μερικές μέρες, το διαβάσαμε και αυτό από την εκπομπή, εξεδόθη νότα από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία ευθέως αμφισβητεί τα σύνορα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Η Τουρκία ευθέως πια αμφισβητεί εθνικό έδαφος.
Με ό,τι σημαίνει αυτό. Και όπως ξέρετε, εδώ και αρκετούς μήνες, από όταν άρχισε να περιπολεί η περίφημη Frontex, που είναι η Ευρωπαϊκή Αεροπορική Δύναμη επιτηρήσεως των συνόρων για το θέμα των λάθρων μεταναστών και την πάταξη της λάθρων μεταναστεύσεως, συχνά, επικαθημερινής βάσεως, είχαμε παρενοχλήσεις των αεροσκαφών της Frontex από την τουρκική υπηρεσία αεροπορίας, η οποία με σήματά της διαρκώς προειδοποιούσε τα αεροπλάνα της Frontex και ότι αυτά βρίσκονταν πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά, όπως το Φαρμακονήσι και το Αγαθονήσι, και ότι αυτά περιπολούσαν εντός του ελληνικού εθνικού αεροπορικού χώρου. Η Τουρκία με σήματά της τους έλεγε: προσέξτε, βρίσκεστε εντός τουρκικού εναερίου χώρου. Μέχρι σήμερα, κάθε φορά όταν ένα αεροσκάφος της Ευρωπαϊκής Δυνάμεως, της Frontex, περιπολούσε πάνω σε αυτές τις περιοχές του Αιγαίου που η Τουρκία θεωρεί δικό της έδαφος, αμφισβητήσιμης δηλαδή κυριαρχίας από την Ελλάδα, τέτοιου είδους σήματα εκπέμπονται από την πλευρά της Τουρκίας. Σήμερα για πρώτη φορά η Τουρκία έκανε το επόμενο βήμα. Δεν έφτασε, δεν αρκέστηκε μόνο να στείλει σήμα ότι το ευρωπαϊκό αεροσκάφος, αν θυμάμαι καλά το σημερινό, ήταν εσθονικό, παρεβία στον τουρκικό εναέριο χώρο, ενώ βρισκόταν, προσέξτε, πάνω από το Φαρμακονήσι. Όμως για πρώτη φορά είχαμε τουρκική αεροπορική δραστηριότητα. Είχαμε δηλαδή τουρκικά αεροσκάφη τα οποία απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν το ευρωπαϊκό αεροσκάφος. Δεν το αναχαίτησαν ακόμα σήμερα, τώρα απλώς σηκώθηκαν και έκαναν αντιληπτή την παρουσία τους. Όμως με την κλιμάκωση που ακολουθεί η Τουρκία, είναι τελείως βέβαιο ότι σύντομα θα δούμε αναχαιτήσεις των ευρωπαϊκών αεροσκαφών της Frontex πάνω από ελληνικό εθνικό ενιαίο χώρο από τουρκικά αεροσκάφη, ακόμα και πάνω από κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αυτό σημαίνει μια συγκλονιστική, μια ραγδαία κλιμάκωση της προκλήσεως από την πλευρά της Τουρκίας. Και αυτό πότε? Μόλις λίγες μέρες πριν τη σύνοδο του Δεκεμβρίου. Όταν υποτίθεται ότι η Τουρκία μας έχει περισσότερο ανάγκη παρά ποτέ, γιατί περιμένει από εμάς να δώσουμε το πράσινο φως για να συνεχιστούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις, παρόλο ότι λύγει η προθεσμία που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2007, η διετής προθεσμία που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία το 2007, για να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να ανοίξει τα τουρκικά λιμάνια σε πλοία από κυπριακή σημαία. Και ενώ η Τουρκία είναι αυτή που θεωρητικά αναμένει από εμάς το πράσινο φως για να συνεχίσει τα ενταξιακές διαπραγματεύσεις και να συνεχίσει να λαμβάνει τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία και την διπλωματική, αν θέλετε, υπεραξία που λαμβάνει ένα κράτος ον υποπορία εντάξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την περίοδο που υποτίθεται μας έχει πιο πολύ ανάγκη από κάθε άλλη φορά, αυτή την περίοδο αποφασίζει η Τουρκία να κλιμακώσει προκλήσεις, όπως έλεγα προηγουμένως. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Τα πράγματα απαιτούν λεπτούς χειρισμούς, απαιτούν υψηλό φρόνημα. Η Ελλάδα σε πολύ δύσκολη θέση, διότι μην ξεχνάμε ότι είμαστε στα όρια της χρεοκοπίας, όπως πλέον όλοι έχουμε καταλάβει. Και αυτό είναι κάτι που το συνυπολογίζουν ασφαλώς οι φίλοι και γείτονες Τούρκοι. Έκανα λοιπόν αυτή την μικρή εισαγωγή με σημερινά γεγονότα, γιατί θέλω να πείσω πόσο σημαντικό είναι σε αυτή την περίοδο να κάνουμε να σκεφτούμε το τι ακριβώς συμβαίνει.